And that's why it's a good news we play if the more wins. Grazie a voi, una soddisfazione può direte. Καλησπέρα μάγκες και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο This is Θεσσαλονίκη. Παίξαμε τα πρώτα δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα στο προηγούμενο επεισόδιο και ήταν πάρα πολύ καλά. Και όπως θα δείτε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, είμαστε τρίτη. Είμαστε πολύ καλά μετά από 7 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι απογοητευμένος, ρε σεις. Πώς το καταφέραμε αυτό, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται. Είναι μια θέση στην οποία δεν περίμενα να είμαστε, έστω και σε αυτό το σημείο του σεζόν που είναι ακόμα αρχή. Θα σας δείξω τι κάναμε στα προηγούμενα μάτς, στα προηγούμενα 5 μάτς του πρωταθλήματος, συν 2 του κυπέλου που εσείς δεν είδατε. Καταρχήν, όπως βλέπουμε, αυτό που πρέπει να εστιάσουμε στην αρχική οθόνη είναι ότι η διοίκηση είναι πολύ ευχαριστημένη. Πολύ σημαντικό, μας νοιάζει ο Νασέρ να μας εμπιστεύεται. Επίσης, βλέπουμε ότι έχω wage budget διαθέσιμο, γιατί ζήτησα από τον Νασέρ να μου κάνει μέσω τις σχετικές εντολές που μπορώ να χρησιμοποιήσω από εδώ πέρα οικονομικά και άφηξε εδώ και μου το έδωσε τέλος πάντων ο Νασέρ. Αλλά τώρα πάμε να σας δείξω τα αποτελέσματα. Θα πάω να σας το δείξω πρώτα από εδώ, παιδιά. Βλέπετε εδώ πέρα την πλήρη βαθμολογία. Είμαστε η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που μετά από τους αγώνες που έχουν παιχτεί είμαστε αίτητοι. Είμαστε αίτητοι, παιδιά. Έχουμε 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Πώς ήρθαν αυτές οι ισοπαλίες και αυτές οι νίκες όμως, για να πάμε να δούμε. Είχαμε αφήσει τα πράγματα κάπου εδώ. Νικήσαμε 2-0 την αναγέννηση πάρα πολύ εύκολα. Μας βοήθησε και το ότι έπαιζε η αναγέννηση με 10 παίχτες. Νικήσαμε 2-1 τη Δόξα Δράμα σε ένα τεράστιο διπλό. Τεράστιο διπλό σε ένα ισορροπημένο μάτς και μετά παίζω με το Λιβαδιακό, παιδιά, για το κύπελο. Έχω κατεβάσει τα δεύτερά μου φουλ και τρώω ένα τρίμπαλο. Το καταυχαριστήθηκα στην έδρα μου, δικαιότατο. Στο οποίο μάτς, παιδιά, φάνηκε ότι πραγματικά η δεύτερη ενδεκάδα της ομάδας, η αναπληρωματική, είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Είναι πολύ μέτροι παίχτες. Αλλά δυστυχώς αυτό ήταν το budget μας και με αυτούς θα πορευτούμε. Στο επόμενο μάτς παίζω με τον Καραϊσκάκη από την Άρτα και ήταν ένα από τα αποτελέσματα τα οποία με κάνουν να λέω ότι είμαι απογοητευμένος. Ήταν ένα μάτς το οποίο παίξαμε πάρα πολύ καλά. Προηγήθηκε με πέναλτι ο Καραϊσκάκης όπως βλέπετε στο 17. Ένα κουλό πέναλτι. Ένα πολύ περίεργο πέναλτι. Τέλος πάντων, εμείς το ισοφαρίσαμε τον Μασούρα και καταφέραμε να μην βάλουμε άλλο ένα γκολ και έτσι δεν πήραμε την νίκη. Ένα μάτς που το είχαμε. Ένα μάτς που το είχαμε ήταν στα μέτρα μας, ήμασταν πολύ καλύτεροι. Και πάμε μετά εκτός με τα Τρίκαλα, στο πιο δύσκολο μάτς που έχουμε παίξει ως τώρα. Και από άποψη αντιπάλου, αν θέλετε. Και αυτό το μάτς πιστεύω ότι έπρεπε να έχει κάτσει κάπως για να σας το δείξω σε επεισόδιο, γιατί πραγματικά ήταν φανταστικό μάτς, τρομερή εξέλιξη. Προηγούμε στο 58, μου κάνουν το 1-1 στο 68, βάζω γκολ με το Μελικιώτη. Το πρώτο το έβαλε ο Τζοβάρας με κεφαλιά, ο οποίος Τζοβάρας αυτοπροσώπως παρακολουθεί τη σειρά, χωρίς να τον ξέρω προσωπικά. Οπότε ξέρουμε ότι απ' τη μία δεν μπορώ και εγώ να τον κράζω ελεύθερα, απ' την άλλη ανεβαίνουν και απαιτήσεις για αυτόν, έτσι. Και λοιπόν, κάνει το 1-2 Μελικιώτης που λέτε στο 77, γυρνάω το σύστημά μου στο αμυντικό, το κρατάμε το μάτς, μου το βάζουν στο 87, εντωμεταξύ έχουν χαθεί οι ευκαιρίες του αιώνα εκατέρωθεν, ένα πολύ ωραίο μάτς που θα έπρεπε να το δείξω ενδεχομένως σε επεισόδιο, αλλά τι να κάνουμε, δεν έκατσε. Και πάω στο επόμενο παιχνίδι πάλι έξω με Χανιά, 1-0 με Πίσπα και τραυματισμός Ευαγγέλου. Γενικώς από τραυματισμούς δεν τα έχουμε ξεκινήσει καλά τα πράγματα, παιδιά. Έχουμε αρκετούτσικους τραυματισμούς. Ένα μάτς το οποίο ήταν πραγματικά πολύ κακό ποιοτικά. Όποιος έβαζε γκολ θα το έπαιρνε. Τέτοιο μάτς ήταν. Ήμασταν καλοί παρόλα αυτά και δίκαια πήραμε την νίκη. Και πάμε και σε ακόμα ένα μάτς από το οποίο είμαι απογοητευμένος. Ήταν η μεγαλύτερη γκέλα που έχει γίνει μέχρι τώρα γιατί προηγηθήκαμε με πέναλτι του Πίσπα. Τραυματίστηκε και ο Μαυρομάτης που βλέπετε εδώ. Δηλαδή έχουμε το θέμα με τα αριστερά εξτρέμ που είχε τραυματιστεί ο Κόντος και ο Τζοβάρας. Το έχουμε και με τα center back. Τραυματίστηκε ο Ευαγγέλου και ο αντικαταστάτης του Ευαγγέλου. Τέλος πάντων, έχουν γίνει και δύο καλά πλέον. Μόνο ο Κόντος είναι η απουσία μας αυτή τη στιγμή. Να μην σας τα πω λόγο. Έχουμε κάνει καταπληκτικό μάτς. Χάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες και χωρίς να έχει κάνει ούτε φάσεις όλο το μάτς. Ο Ροτέλης μας κάνει το 1-1 στο 90 και χάνουμε δύο υπερπολίτιμους βαθμούς. Στο επόμενο μάτς με την Καλυθέα κερδίσαμε 2-0 καθαρά. Εμφανισάρα. Πάρα πολύ ωραία η εμφάνισή μας και μου άρεσε. Και βλέπετε εξαιρετικός Λαγός. Πάρα πολύ καλός ο Λαγός μέχρι τώρα. Μαζί με τον Μπολάκη πιστεύω είναι οι δύο καλύτεροι μας. Και στο κύπελο παίζω πάλι με τα Τρίκαλα έξω. Πάλι τα δεύτερα κατεβάζω. Και είχαμε δύο τραυματισμούς, Παυλίδη και Λαγό. Ευτυχώς δεν θα απουσιάσουν. Παρ' όλα αυτά, το κακό είναι ότι επειδή στο κύπελο δεν το χτυπάω και κατεβάζω δεύτερη ομάδα, χάνουμε το μόραλ μας. Το μόραλ που χτίζουμε. Το οποίο μόραλ δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, παιδιά. Γιατί το ηθικό της ομάδας εννοώ μόραλ, για όσους δεν ξέρουν. Γιατί με τις οπαλίες δεν χτίζεις μόραλ. Με τις νίκες μόνο χτίζεις μόραλ. Αν είχαμε εδώ τρεις νίκες στα καπάκια, αν έπαιρνα την νίκη με τον Εργοτέλη, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν θέλω να γκρινιάζω. Η βαθμολογική θέση που είμαστε αυτή τη στιγμή είναι φοβερή. Δεν το περίμενα. Αλλά
Αυτά τα δύο μάτς που θα παίξουμε σήμερα και το επόμενο με την Παναχαϊκή είναι πολύ κομβικά. Γι' αυτό και τα δείχνουμε σε επεισόδιο, γιατί όπως βλέπετε στην κορυφή είναι η Καλαμαριά με τον Άρη και πάμε να το κάνουμε υπόθεση Θεσσαλονίκης την άνοδο εάν νικήσουμε την Παναχαϊκή. Βλέπετε ότι έχουν ξεφύγει στους 4 βαθμούς, με νίκη τους πάμε στον ένα πόντο αυτούς τους δύο τους πρώτους. Οπότε ένα πολύ κομβικό μάτς κατά την άποψή μου και αυτό και το επόμενο, γιατί δείχνει γιατί είμαστε, ρε παιδί μου, μπορούμε να ακολουθήσουμε τους πρωτοπόρους. Για πάμε στο πρώτο μάτς με την Παναχαϊκή. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν έχουμε απουσίες. Θα κατέβουμε την ίδια ομάδα. Η απουσία μας είναι η μόνιμη, η γνωστή, ο Κόντος. Ο Μελικιώτης που μου είπατε πολύ να τον ξεκινάω, θα τον βάζω αρκετά. Αλλά εμπιστεύομαι πίσπα, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Και στις οδηγίες δεν έχω αλλάξει κάτι. Όπως ήμασταν στο προηγούμενο επεισόδιο, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Βγαίνουν πάρα πολύ ωραία και παίζουμε καλύτερα από ό,τι περίμενα και εγώ ίδιος. Λοιπόν, η Παναχαϊκή, η οποία είναι συμπαθητική μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, είναι 7η, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί ήταν, αν θυμάμαι καλά. Αμυντικογενές είναι το σύστημά της. Εσείς μου είπατε για την ταχύτητα του αγώνα, παιδιά. Στο πρώτο επεισόδιο την έβαλα πολύ γρήγορα, στο δεύτερο την έβαλα πολύ αργά. Επομένως, τώρα θα τη βάλουμε εδώ. Είναι το ενδιάμεσο ακριβώς. Οπότε ελπίζω να είναι καλό. Πιστεύω ότι θα είναι καλό. Να δώσω και την ομιλία της ομάδας, παθιασμένα όπως κάνω πάντα. Δεν θα πω να συνεχίσουμε το σειρί. Θα πω για τους οπαδούς. Και είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι αυτή η ταχύτητα είναι εξαιρετική. Μια χαρά. Μας έχουν πάρει χαμπάρι εντωμεταξύ και κατεβαίνουν οι ομάδες πλέον αμυντικά, γιατί παίζουμε το εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Πρώτη φάση στο match στο 9. Μπιτέλης, πίσω είναι πολύ καλός ο Μπιτέλης, πολύ σταθερός. Γενικώς, τα match μας έχουν πάρα πολύ λίγες ευκαιρίες. Πάρα πολύ λίγες. Είμαστε ομάδα του under, εύκολα του under. Μην πω του μου 0 σε ένα γκολ. Έτσι, δηλαδή το match με τα τρίκαλα μόνο ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, η Παναχαϊκή πάει μονόπατα. Πάει δεξιά μόνο. Βέβαια, με το σύστημα που παίζει, δεν μπορεί να βγει και πολύ εύκολα μπροστά, να πούμε την αλήθεια. Και η ευκαιρία, από ό,τι φαίνεται, είναι πάλι για μας, με το Μασούρα εδώ πέρα. Ο οποίος κάνει αυτό που του ζητάω γενικά, σε όλα τα παιχνίδια τώρα. Και ο Λαγός βγάζει καταπληκτική πάσα. Ωρε φίλε, πάσα εμπειρική, ωραία. Αλλά κακό το τελείωμα. Ένα πράγμα που είναι χαρακτηριστικό του τι στυλ ομάδα είμαστε, παιδιά, είναι εδώ πέρα που βλέπετε ομάδες σε αντίστοιχη βαθμολογική θέση με εμάς. Όπα, για να δούμε τη φάση. Τη στημένη. Δεν είναι καλό το διώξιμο. Δεν είναι καλό το διώξιμο δεύτερη φορά. Τι γίνεται. Βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν αυτό που έλεγα, ότι η διαφορά τερμάτων μας είναι πολύ χαμηλή συγκριτικά με των δύο άλλων ομάδων της Θεσσαλονίκης που είναι από πάνω μας. Δηλαδή 11 με 6, ήδη από τους 8 αγώνες να υπάρχει διαφορά 5 τερμάτων είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε όντως μια ομάδα του under και δεν πάμε ψηλά το σκορ. Κοντεύουμε προς το ημίχρονο, 3-2 οι τελικές, μια πολύ συνηθισμένη εικόνα ως τώρα, αυτή που αντίκριζα σε όλα τα μάτς που παίξαμε. Ημίχρονο στο 0-0, τραγικό μάτς από άποψη πάλι ευκαιριών, αλλά αυτό έχουμε σε κάθε παιχνίδι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η ομάδα μας. Προς το παρόν, τακτικά δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Κακό μάτς κάνουν οι Πίσπας και Μασούρας. Παμλίδης και Μελικιώτης είναι οι δύο καλές μας αλλαγές μπροστά. Και αυτούς θα κοιτάξουμε να βάλουμε. Αλλά ας μην κάνω βιαστικές κινήσεις. Θέλω να τους αφήσω λίγο ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε το πάνω χέρι σίγουρα. Στη δημιουργία ευκαιριών είναι που έχουμε θέμα. Για να δούμε. Βρονταρά στο ελεύθερο. Να πάρουμε την πρώτη παλιά. Σε αυτό δεν έχουμε θέμα. Γενικώς παίρνουμε την πρώτη παλιά πάντα. Σε όλα τα μάτια έχουμε την υπεροχή σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Να βγει το overlap τώρα όμως. Κάνει το λάθος ο Λαγός. Και θα βγει στην πλάτη άμυνα ο Μωραΐτης και τώρα. Στα... Την έκανε την πατάτα του Ευαγγέλου. Φωτάκης. Το βάλε 0-1. Λοιπόν, θα μπει ο Παμλίδης στη θέση του Μασούρα. Πρώτη αλλαγή και ετοιμάζουμε και σιγά σιγά Μελικιώτη. Και θα κάνουμε και αλλαγές εδώ. Θα βάλουμε το τρέξε προς την άμυνα. Και το περισσότερο εκφραστική βγάζω για το διατήρηση κατοχής. Λοιπόν, κάνει γενικά η ομάδα μας μέτριο μάτς. Από ό,τι φαίνεται. Δημιουργικά είναι από τα χειρότερά μας. Για να δούμε τον Πίσπα. Όχι, δεν θέλουμε τέτοιες τελικές. Δυστυχώς φάγαμε με τρόπο που δεν μ' άρεσε το γκολ με πέναλτι. Και έχουμε ξαναφάει γκολ με πέναλτι. Και έχουμε βάλει και γκολ με πέναλτι. Από ό,τι φαίνεται στα παιχνίδια μας, ο μόνος εύκολος τρόπος να μπει γκολ είναι με πέναλτι. Ο Πίσπας. Κάντο ρε Πίσπα! Κάντο ρε Πίσπα στην απέκρουση. Θα περάσει ο Αποστολόπουλος, όχι. Έχω στο μυαλό μου να βάλουμε και δύο σεντερφόρ στη συνέχεια του αγώνα. Και αυτό θα κάνω, παιδιά. Είμαστε στο 64. Θα βάλουμε και το Μελικιώτη. Θα μείνει ο Λαγός να έχουμε έναν οργανωτή, συγγνώμη. Και θα βάλουμε τον Μπίσπα κανονικά εκεί στη θέση του και θα προσθέσουμε και Μελικιώτη. Θα παίξουμε δύο σεντερφόρ. Θα το ρισκάρουμε με λίγα λόγια, έτσι.
Αλλά εδώ που φτάσαμε, θα πάμε και με επιθετική νοοτροπία. Για να δούμε. Πίσπας. Περνάει η σέντρα. Δεν έχουν γίνει ακόμα οι αλλαγές μας. Γι' αυτό είναι ακόμα και ο λαγός μες στο μάτς. Εάν τυχόν μπει γκολ, δεν θα κάνω τις αλλαγές. Να τόσο Πίσπας! Πω 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 τι παστελώνει. Πάρα πολύ ωραία. Ακύρωση αλλαγών. Τέλεια, 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 τέλεια. Γκολάρα, ρε φίλε. Γκολάρα. Δεν μας τα έχει συνηθίσει αυτό. Ο Πίσπας είναι στο Περιστέρι τα στέλνε. Για να πάμε λίγο τακτικές. Ωραία, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Συνεχίζουμε όπως είμαστε. Για να δούμε, θα κάνουμε την ανατροπή. Έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Δεν απειλούμαστε. Με πέναλτι απειληθήκαμε. Παμλίδη στη σέντρα. Πίσπας. Όχι, ρε Πίσπα. Όχι, ρε Πίσπα. Πάμε για αλλαγή. Παρότι κάνει καλό μάτσο, ο Λαγός έχει κουραστεί και θα τον βγάλω. Θα βάλω το Ζαμπάζι. Κλασική αλλαγή που κάνω γιατί ο Λαγός συνήθως κουράζεται. Κατά τα άλλα, μένουμε όσο έχουμε. Νομίζω ότι είμαστε οι καλύτεροι από τις δύο ομάδες στο γήπεδο. Είναι συγκεκριμένοι παίχτες μας που κάνουν πολύ κακό μάτς. Ο Ευαγγέλου και ο Τσουμάνης συγκεκριμένα. Ο Τσουμάνης ειδικά δεν μας έχει συνηθίσει σε κακές εμφανίσεις. Πάμε να κάνουμε και μια τελευταία αλλαγή. Θα βάλω τον Παμλίδη αριστερά. Θα βγάλω τον Τζοβάρα, ο οποίος, okay, δεν ήταν κακός, αλλά δεν ήταν και καλός. Και θα βάλω το Μελικιώτη δεξιά. Και θα παίξουμε εσωτερικό επιθετικό τον Παμλίδη και εξτρέμ το Μελικιώτη. Για να δούμε στα τελευταία ουσιαστικά 10 λεπτά με τις καθυστερήσεις τι θα δούμε. Έχουμε φάουλ. Μπιτέλης. Το έκανε. Ευαγγέλου. Όχι, όχι πάνω στα σώματα. Μεγάλη ευκαιρία ήταν αυτή. Τι κάνει, ρε παιδιά, ο Μελικιώτης. Και έδωσα την τελευταία μου ενθάρρυνση. Είμαστε στο 90. Και ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα θα αφήσουμε το παιχνίδι να μας πει ποια θα είναι η μοίρα μας. Και είμαστε στο 91 και έχει φάση Παναχαϊκή. Πρέπει να κλέψουμε. Να δούμε μια ευκαιρία για μας. Δεν θέλω να χωθώ τόσο πολύ. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Να το κλέψουμε. Και φύγαμε. Ζαμπάζης, Παμλίδης. Τι καταπληκτικό overlap ήταν αυτό. Πονέσαν τα μάτια μας. Ψυχραιμία, Παμλίδης. Να μην τη χάσουμε κι όμως τώρα, έτσι. Φοβερή πάσα του Ζαμπάζη. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αχ, αχ, τουλάχιστον δεν αγχωθήκαμε. Το μάτς πάει για χινάρι. Και ναι, χι θα λήξει. Πάλι γκολ φάγαμε από πέναλτι. Έχουμε ξαναφάει. Ήμασταν καλύτεροι. Έβαλε μια γκολάρα ο Πίσπας. Αλλά παιδιά, άλλο ένα χι. Έχουμε 4 νίκες, 4 ισοπαλίες. Παραμένουμε αίτητοι, αλλά είμαστε ακόμα τρίτοι. Είναι κρίμα. Ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Και βλέπετε το moral έτσι δεν βελτιώνεται, παιδιά. Δεν βελτιώνεται. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό που είμαστε. Θα το πω γιατί δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά. Είμαστε κολομάδα. Έχουμε καταφέρει να είμαστε τέτοιου είδους ομάδα και έτσι θα πορευτούμε από ό,τι φαίνεται. Το επόμενο μας μάτς είναι κόντρα στον Πανηγυάλιο. Οπότε πάμε να παίξουμε και λίγο κόντρα στον Πανηγυάλιο. Ας ελπίσουμε, είναι μια δύναμη ομάδα, ας ελπίσουμε να συνεχίσουμε με νίκη. Έχει έρθει η ημέρα του αγώνα με τον Πανηγυάλιο. Παίζουμε έξω. 16ος είναι ο Πανηγυάλιος και εδώ πέρα βλέπω ότι μας πέρασε και όφη με ένα μάτς παραπάνω. Θέλουμε οπωσδήποτε τη νίκη για να φτάσουμε Άρη και Καλαμαριά. Και έχουμε και μία εξέλιξη στην ομάδα. Έχουμε αποκτήσει ηγέτη, παιδιά. Εκτός ότι έχουμε πάει στη μέτρια τη συνοχή του αγώνα, που είναι πολύ σημαντικό, έχουμε τον Παναγιώτη Λαγό πλέον να αναδεικνύεται ηγέτης της ομάδας και μετά ακολουθούν Νάστος και Ηλιάδης. Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή. Αυτό σημαίνει ότι ο Λαγός έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα και ως αρχηγός κιόλας, έτσι. Επομένως, γενικώς δεν πρέπει να τον δυσαρεστούμε. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα με τις αλλαγές που έχει, τις πολύ ωραίες αλλαγές που έχει κάνει το παιχνίδι στο θέμα στις δυναμικές εδώ πέρα. Να πω ότι έχουμε μία απουσία, είναι ο Ζαμπάζης, λείπει με την εθνική του ομάδα, με τον Καναδά K20. Είναι η απουσία, δεν μπορούσα να τον κάνω και withdraw from national team, να τον καλέσω πίσω, να μην πάει στην εθνική του. Θα βάλουμε τον Πινιώτη, είναι όμως σημαντική απουσία, λογικά θα βγάλει 90 λεπτό σε αυτό το μάτσο ο Λαγός και θα πάμε σε κάποια άλλη αλλαγή στο κέντρο. Δεν θέλω να αλλάξω κάτι άλλο, γενικώς είμαι ευχαριστημένος από τους πάντες, δεν έχω παράπονα από κάποιον, ίσως στην άμυνα, αλλά δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Θα μείνουμε με τις ίδιες οδηγίες και θα πάμε και σε αυτό το match ως έχουμε. Δεν έχει κάτι τρομερό από άψη παιχτών ο Πανεγιάλιος. Παίζει ένα κλασικό 4-4-2. Πρέπει να το πάρουμε το match. Είναι από τα match που πρέπει να παίρνουμε. Όπως και να έχει. Και έχουμε και μια δυνατότερη ομάδα. Πρέπει σε αυτό το match να δείξουμε την υπεροχή μας. Περιμένουμε μια εμφάνιση ανάλογη με αυτή που είχαμε κάνει με την Καλυθέα που πήραμε ένα πολύ εύκολο διπλό. Χτύπησε ο Ευαγγέλου, ευτυχώς φαίνεται να μην έχει κάτι. Και είναι η πρώτη ευκαιρία του αγώνα. Κλασικά θα πάρουμε την πρώτη παλιά και τραυματίστηκε ο Λαγός. Πόσο πιο καντέμιδες. Και πας στην πλάτη της άμυνας. Μην δώσεις κανένα πέναλτι, μην κάνεις κανένα πέναλτι, Ευαγγέλου. Πολύ παρόμοια έγινε το πέναλτι στο προηγούμενο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά η μπάρα παραμένει στον Πανηγυάλιο. Το φοβάμαι αυτό εδώ, αυτήν εδώ τη φάση. Θα το βγάλει ο Καβουσάκης. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε το Λαγό όμως. Σφίξιμο αχιλλείου μας λέει.
Να του. Περιλογικά θα χρειαστεί να τον βγάλουμε, παιδιά. Θα κάνει το σουτ εδώ. Σφιγμένο ήταν τώρα χιλίο σου ρελαγία και με κάνει τέτοιο σουτ. Τέλος πάντων. Καζναφέρι στο κόρνερ. Ο. 1-0 αποστημένη φάση. Κακό γκολ και μεγάλη αδράνεια εδώ. Τελείως ελεύθερος ο Σταμάτης. Έχει πολύ χρόνο το παιχνίδι. Μάλλον θα πρέπει να τον βγάλουμε το λαγό, παιδιά. Δεν μας πάει καλά το μάτς αυτό τώρα. Όχι, ο Τζοβάρης κάνει ένα κακό σουτ. Λοιπόν, το condition του λαγού αρχίζει και πέφτει. Πρέπει να τον βγάλω. Θα βάλουμε τον Πινιώτη μέσα. Και μπάλα και πάλι στον Πανηγιάλιο. Ωραίο shoot out. Γενικώς είναι η χειρότερη μας αρχή σε αγώνα μέχρι τώρα. Το χειρότερο μας μάτς μέχρι τώρα. Παίζουμε και με έναν αντίπαλο που είναι χαμηλής δυναμικής. Πρέπει να αλλάξω τις οδηγίες μου. Θα βάλω το τρέξτε προς την άμυνα. Περισσότερο εκφραστική και επιθετική νοοτροπία. Άλλη μια ευκαιρία. Ωραία, θα την κλέψουμε. Ευτυχώς να δούμε κάτι και για μας. Να δούμε λίγο τον Μπίσπα που κρατάει ωραία την μπάλα και τη χάνει και βγαίνει πάλι στην πλάτη της άμυνας ο Σταμάτης. Όχι, όχι, δεν είμαστε καλοί σε αυτό το μάτς. Τσουμάνι στο πλάγιο. Πινιώτης, να αλλάξει το παιχνίδι. Μπιτέλης, μη σουτάρεις, μη σουτάρεις. Γιατί, γιατί. Είναι σε κακή μέρα οι παίχτες μας. Και πάλι, ο Μπιτέλης κάνει πολύ κακό μάτς που είναι από τους πιο σταθερούς, αν όχι ο πιο σταθερός της ομάδας. Για να δούμε. Ωραίο σημείο για να ισοφαρίσουμε αυτό. Στο τέλος του ημιχρόνου. Πάλι μπάλα στον Άστο, να τη βγάλει τη σέντρα όμως. Μπιτέλης, όχι ρε Μπιτέλη. Ξανά η μπάλα σε μας. Έχουμε ανέβει πολύ στα τελευταία λεπτά του πρώτου χρόνου, από το 35 και μετά. Θέλουμε ένα γκολ, να ισοφαρίσουμε. Οπωσδήποτε. Πίσπας. Όχι. Ρε Πίσπα. Έχουμε φτάσει στο ημίχρονο, παιδιά. Χάνουμε 1-0. Δεν ξεκινήσαμε καθόλου το match, καθόλου καλά το match. Είμαστε πολύ καλύτεροι στα τελευταία λεπτά, αλλά ουσία δεν έχουμε. Οι αλλαγές στις οδηγίες φάνηκε να αλλάζουν προς το καλύτερο την εικόνα της ομάδας. Θα αλλάξω τους ρόλους στο κέντρο. Έβαλα τον Επιτέλειος προωθημένο οργανωτή, που δεν κάνει καλό μάτς. Μάλλον θα βάλω και τον Παμλίδη πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στη θέση του Μασούρα, ο οποίος για δεύτερο σερί μάτς δεν είναι καλός. Και κατά τα άλλα θα μείνουμε όσο έχουμε. Κόρνερ για τον Πανηγιάλιο. Όχι, στα Περιστέρια. Βασικά όχι στα Περιστέρια, καλό ήταν, ναι, αλλά εντάξει. Τζοβάρας στον Μπίσπα. Με μια κεφαλιά κατά λάθος πιθανότατα τη δίνει στο Μασούρα, ο οποίος κάνει αυτό και πέναλτι είναι αυτό. Αυτό γιατί δεν το δίνεις πέναλτι, ρε ρέφερι. Νάστος. Ωραία. Να αλλάξει πάλι το παιχνίδι. Πολύ ωραία. Μασούρας. Πολύ ωραίο. Υπομονή. Το γυροφέρνουμε. Το γυροφέρνουμε. Πάλι σέντρα. Υπομονή. Μεγάλη φάση. Καλό. Καλό ρε Μασούρα. Ναι ρε Μασούρα. Η κάθετη από τον Πινιώτη βγήκε ο Μασούρας. Που κάνει κακό μάτς, αλλά βάζει τον γκολ. Ένα πολύ σημαντικό γκολ. Δίνω και τον έπαινο. Ό,τι πρέπει για την ψυχολογία μας. Θα κρατήσω την επιθετική νοοτροπία γιατί μας έχει βγει πάρα πολύ ως τώρα. Πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Και πάμε στην κόντρα. Μασούρας. Κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Τρέχει. Πίσπας. Ωραίο. Να το και το overlap. Εξαιρετικό. Κακό ρε μπολάκι. Όχι ρε μπολάκι. Όχι ρε παιδιά. Αυτές τις παλιές στην πλάτη της άμυνας φοβάμαι πολύ. Καβουσάκης όμως καθαρίζει και δίνει καταπληκτική πάσα. Και την ξαναχάνουμε. Πάλι πάσα στην πλάτη της άμυνας πήγε να βγει. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία και δεν μου αρέσει αυτό γιατί μεγάλες ευκαιρίες. 2-1. Πολύ γρήγορα ξαναπαίρνω το προβάδισμα, παιδιά. Δεν μου αρέσει που βλέπω παίχτες αδιάφορους και απογοητευμένους που λένε εκεί στην ψυχολογία. Πέναλτι! Το έδωσε! Το έδωσε το πέτσινο! Το έδωσε το πέτσινο το πέναλτι! Ναι, ρε ρέφερι, πάμε ρε Πίσπα. Κρεμόμαστε από τα πόδια σου, ρε Πίσπα. Πάμε. Το βάλε ο Πίσπας. Πω, τι πέναλτι ήταν άθλιο αυτό. Λοιπόν, έκτο γκολ ο Πίσπας. Σκοράρει κατά ρηπάς. Πήραμε το πέτσινο το πέναλτι. Κράζουμε για τα πέναλτι που δίνουν, αλλά τουλάχιστον δίνουν πέτσινο και για μας. Καλό αυτό. Τακτικές. Δεν θα κάνουμε το ίδιο λάθος. Γυρνάω έλεγχο. Γυρνάω διατήρηση κατοχής. Βγάζω υψηλότερο ρυθμό που τον είχα βάλει. Έτσι θα παίξουμε. Μια χαρά. Και θα κάνουμε και αλλαγή. Ποιο να βάλουμε όμως, ποιο να βγάλουμε βασικά. Δεν θα κάνουμε αλλαγή ακόμα. Στο 70 θα την κάνω την αλλαγή. Για ποιον θα είναι ευκαιρία τώρα να δούμε. Καζναφέρης, πω ρε τι και να είναι αυτά. Μπουάδες έξω. Κόρνερ, Μπιτέλης. Όχι. Υπομονή, Πινιώτης, νάτο. Όχι ρε Πίσπα. Λοιπόν, κάνει μέτριο μάτσο Νάστος. Παιδιά θα τον βγάλω, θα βάλω Ηλιάδη. Και γενικώς είναι πάρα πολύ μέτριος σε συνεχόμενα παιχνίδια ο Ευαγγέλου. Πολύ μέτριος. Να βγάλω τώρα center back ρε Ευαγγέλου, είναι δυνατόν. Να θέλουμε την νίκη και να κάνω αλλαγή center back. Θα κάνω λίγο υπομονή. Τσουμάνης. Δείχνει πάρα πολλές ευκαιρίες αυτό το match. Ένα βαρβάτο over.
σε αντίθεση με το προηγούμενο, με την Παναχαϊκή, για να δούμε. Πινιώτης, να αλλάξει το παιχνίδι. Οκ, okay, υπομονή. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτή η πάσα. Τζοβάρας, τη βγάζει από την τελική γραμμή. Όχι ρε παιδιά, ρε Μπιτέλη. Παστέλωσέ το από κύριε, γιατί παίζεις πάσα. Θα κάνουμε αλλαγή παιδιά, είμαστε στο 74, πρέπει να φρεσκάρουμε λίγο την επίθεσή μας και θα βγάλω τον Τζοβάρα για να βάλω τον Παμπλίδη. Και άλλη ευκαιρία. Τσουμάνι στη σέντρα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Να την κλέψουμε. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό που θα γίνει τώρα. Φαινότανε, το βλέπαν, ερχότανε, μπουάδες, τίποτα έξω. Γενικά αυτό σου βγαίνει στην πλάτη, αλλά κάνει κακά τελειώματα. Πλάγιο για τον Πανηγιάλιο. Πάλι στον μπουάδες ψάχνουν στην κόντρα. Αυτή τη φορά όμως δεν είναι κόντρα. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, είναι πολύ αργά. Το μάτς είναι στο 85. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να αντιδράσουμε. Για πάμε έτσι. Δυστυχώς θα ρισκάρουμε. Έχω κάνει τις αλλαγές μου. Ό,τι βγει από εδώ και πέρα, πολύ άσχημο γκολ. Έχουμε πέσει τα τελευταία λεπτά, είναι η αλήθεια, μετά το 2-2. Δεν μου αρέσει που βλέπω αδιάφορους απογοητευμένους. Λένε γιατί ρε παιδιά, γιατί ρε παιδιά. Overachieving κάνει η ομάδα αυτή τη στιγμή. 91, για να δούμε. Πίσπα. Μπιτέλη, Μασούρα. Όχι ρε, όχι ρε Μασούρα, όχι ρε Μασούρα. Συνεχίζεται η φάση παρόλα αυτά. Για μας η μπάλα. Μπράβο. Μπράβο. Ήρεμα ρε Πίσπα. Το μάτι θα λήξει παιδιά. Κακή ήττα είναι αυτή. Είναι η πρώτη μας ήττα. Κακή ήττα. Ήμασταν φαβοροί σε αυτή την αναμέτρηση. Και η ομάδα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι σε μια κακή της φάση στη σεζόν. Πώς έχουν τα πράγματα στη βαθμολογία τώρα. Όπως βλέπετε εμείς είμαστε τέταρτοι. Τέταρτη θα είμαστε ό,τι και να γίνει. Θα παίξει το μάτι του και ο Άρης. Δεν ξέρουμε ποιον παίζει. Θα παραμείνουμε σε αυτή τη θέση. Έχει ξεφύγει Καλαμαριά 6 πόντους. Μας πέρασε πλέον και ο Όφη. Κάναμε την πρώτη μας ήττα. Δεν υπάρχει πλέον αίτητη ομάδα στο πρωτάθλημα. Και γενικώς η εικόνα της ομάδας λίγο προβληματίζει τα τελευταία παιχνίδια. Όπως βλέπετε, έχουμε κάνει τώρα δύο κολλητά. Δύο κολλητά άσχημα αποτελέσματα. Με την Πανεχαϊκή έπρεπε να το πάρουμε. Είμαστε καλύτεροι. Με τον Πανεγιάλιο, ισορροπημένο μάτς. Πολλά κενά στην άμυνα σε αυτό το παιχνίδι. Η χειρότερη μας εμφάνιση τη χρονιά με διαφορά. Δεν βάζω τα μάτς του κυπέλου μέσα. Και τώρα έχουμε Πανσεραϊκό, Πόρων Λάρισας, Άρη, Πανιόνιο Κύπελλο και Καλαμαριά. Εγώ θα σας πω από τώρα ότι θα δούμε τα μάτς με Άρη και Καλαμαριά. Σας το λέω από τώρα, θα παίξω δύο μάτς μόνος μου και το επόμενο επεισόδιο θα είναι με Άρη και Καλαμαριά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Καθορίζουν εν πολύ τους στόχους μας. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος από τη βαθμολογία, αλλά τα αποτελέσματα, τα άσχημα που έχω φέρει είναι σε μάτς που θα μπορούσαμε ρε παιδί μου να τα πάρουμε. Αυτό είναι που μας στεναχωρεί. Όπως και να έχει, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή είναι η πορεία της Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα. Αυτό ήταν και το σημερινό τέταρτο επεισόδιο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πολύ ωραίο feedback που μου δίνετε. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μου προτείνετε γενικώς αλλαγές τακτικές που θα θέλατε να κάνω στην ομάδα. Μεταγραφές σας παρακαλώ, μην προτείνετε γιατί δεν έχει νόημα. Δεν είμαστε εν μέσω μεταγραφικής περίοδου. Εάν είμαστε σε μεταγραφική περίοδο, με το καλό περιμένω τις συμβουλές σας. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο δεν θα αργήσει και πολύ. Είναι πολύ κοντά τα παιχνίδια με Άρη και Καλαμαριά. Και θα δούμε και το κύπελο με τον Πανιόνιο. Τρία μας στο επόμενο επεισόδιο. Επομένως, θα τα πούμε στο πέμπτο επεισόδιο. Έως τότε, γεια σας. Αυτό ήταν φίλοι μου και το σημερινό βίντεο. Αν σου άρεσε μην ξεχάσεις να αφήσεις ένα like και ένα subscribe στο κανάλι γιατί πραγματικά με βοηθάει πολύ. Μπορείς να με ακολουθείς στα social media, Facebook, Instagram και Twitch για να ενημερώνεσαι για live stream, βίντεο και οτιδήποτε άλλο αφορά το κανάλι. Μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.